Τι έχεις αγόρι μου, γιατί είσαι έτσι? Τι έχεις πάλι? Κατάθλιψη? Πώς ήτανε? Βλέπω τα κορίτσια καθαρά τα μαλλιά. Η Ευρυδίκη μας αγκάλιασε και μας φίλησε. Έτρεξε να μάθει πώς ήταν το έπαθλο. Και χάρηκε πάρα πολύ. Ο Κοκκινάκης έκανε κάτι στη φωτιά, οπότε δεν μιλήσαμε πολύ. Οπότε ο μόνος άνθρωπος που ουσιαστικά μας υποδέχτηκε την άλλη ομάδα ήταν η Ευρυδίκη. Το φαγητό καλό. Ναι, καλά. Το φαγητό καλό. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Μην σου πούμε ψέματα. Ο Κώστας δεν μετακινήθηκε από τη φωτιά, ο Κοκκινάκης. Οι άλλοι δεν ξέρω που ήταν, ήταν στην καλύβα τους, αλλά δεν είδα κάποιον άλλο έξω. Δεν θέλω να πω ότι δεν μας υποδέχθηκαν πολύ θερμά, γιατί δεν ήταν κάποιος δίπλα και δεν μου μίλησε. Αλλά σίγουρα δεν βγήκαν και από την καλύβα για να μας υποδεχθούν. Χαίρετε! Τι καταραμένη φτώχεια εδώ πέρα. Τι φωτιά στράφηκε αυτό, θα κάνουμε δουλειά της, παιδιά. Τα ξύλα μας, τις φωτιές μας. Εγώ επειδή είμαι κουρασμένος, έχει μικρό λίγο. Λογικά και αυτοί δεν θα έχουν και πολλή διάθεση. Να χάνεις τέτοιο έπαθλο τώρα και όλες και να βλέπεις τους άλλους χαρούμενους με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να μπαίνουν στην παραλία. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Και εγώ στη θέση τους δεν λέω ότι δεν θα χαιρέταγα, απλά δεν θα είχα και πολλή διάθεση. Και είμαστε κι εμείς ένα time out. Πώς θα το κάνουμε? Καλά ήταν. Πιο πολύ μου αρέσει το, η πίτσα. Είναι τολμηρού εγώ, δεν είμαι Λάουρα. Ναι, ναι. Και τολμηρού. Και τολμηρού. Μα παίρνω αυτή την πίτσα. Την ζύμη. Ναι. Το κρασανάκι ήταν πολύ. Όχι, ήταν βουτύρου το ένα και το άλλο ήταν... Το παίρνω αυτά με τα σοκολάτα. Αυτά που είναι με τη διπλή. Ναι, ναι, και το κάνεις έτσι. Το κλείνεις έτσι. Και τα βουτύρου που τα κλείνεις τρίγωνα. Ναι, 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 έχω πάρει όλα. Και το σκορδόψωμα έχω πάρει. Μπράβο, αυτά τις όλα έχω πάρει. Και τις μπάρες Μητριακών. Και τις μπάρες Μητριακών. Άντε, άντε, φύγετε, γιατί θα σας βράκια. Σε λίγο. Έχουμε φάει καλά, έχουμε ξεκουραστεί, έχουμε τον αγώνα ασυλίας. Ελπίζω μόλις φτάσουμε εκεί να τα δώσουμε όλα. Να είναι το πιο σημαντικό μάτς για μας. Όποια παιχνίδια έχουμε κάνει όρκους νίκης και έχουμε πει ότι θα ματώσουμε να τα πάρουμε, τα έχουμε πάρει. Ελπίζω να το αντιμετωπίσουμε έτσι και αυτό. Και αυτό το διάλειμμα, το ευχάριστο που κάναμε σε αυτή την πανέμορφη βίλα, να μην μας αποπροσανατολίσει και να μπούμε με το ίδιο πείσμα και με την ίδια δύναμη στο αγώνισμα. Αφού κάποιοι ήταν ξύπνοι και δεν βγήκαν από την καλύβα τους, να μας πούνε ούτε γεια. Σκέψου. Μόνο ο Κοκκινάκης και η Ευρυδίκη που ήταν στη φωτιά μας είπαν. Η Ευρυδίκη την είδα πολύ καλά. Ναι. Ο Κοκκινάκης είχε πειραχτεί νομίζω λίγο. Λίγο πολύ. Εμείς ήμασταν στην καλύβα, δεν πέρασαν να μας πούνε μια καλημέρα. Θεωρώ ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά χθες που ξεχάσαν την καλημέρα σήμερα. Εντάξει, θα τα πούμε στο παιχνίδι. Γιατί παιδιά και εσάς δεν σας πειράζει? Ναι, αλλά θα πω για άρεση. Όχι φίλε, ναι. Όταν χάσαμε την μπάλα ήμουν εδώ με τον Μάριο μόνο που δεν κοπανάγαμε τα κεφάλια μας ένας με τον άλλον. Αλλά στα παιδιά πήγα, τους ρώτησα πως ήταν το μάτς, το ένα, το άλλο. Όχι με μούτρα. Δεν μπάλα ήταν μεγάλη ξενερά. Δεν ζήλεψα. Αλλά είδες μας επιφύλασε. Με πείραξε που το έχασε και τα έβαλα με εμένα και την ομάδα μου. Δεν τα έβαλα με τον αντίπαλο. Ο Κώστας ο Κοκκινάκης δεν μας ρώτησε, απλά μας είπε ένα γεια. Φαίνεται περισσότερο πικραμένος. Ίσως για την ήττα, ίσως για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, ίσως για την απώλεια του ενός από τα δύο διαμαντάκια του, έτσι όπως αποκαλεί η Λάουρα και την Ευρυδίκη. Γενικά φαίνεται ότι η ψυχολογία του δεν είναι καλή. Ότι ζούμε σε κοινή παραλία δεν σημαίνει ότι είμαστε συνέχεια μαζί. Εγώ προσωπικά νομίζω πάει μία φορά από εκεί. Βγήκαμε όλοι μαζί. Επειδή ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί αυτό όταν στα παιχνίδια και οι δύο θέλουμε τόσο πολύ να κερδίσουμε,
Δεν είναι εύκολο να έχεις καλές σχέσεις εδώ και εκεί να το διαχωρίζεις. Μάλλον δεν είναι εύκολο για κάποιους να μπορούν να το διαχωρίσουν. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα, κάνουμε τις δουλειές που χρειάζεται. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω κάποιες φιλίες. Γιατί εδώ γίνεται κάτι το παράλογο για μένα. Είμαστε, φαινόμαστε αγαπημένοι όλοι καλά. Φαντάζομαι όταν χωρίζουμε θα έχουμε ένας τον άλλον ή περισσότεροι. Και εντάξει, παίζουμε ένα θέατρο. Θέλω την Ασυλία σήμερα γιατί μου έχουν μείνει λίγα popcorn ακόμα και θέλω να δω και το δεύτερο επεισόδιο. Ψοφάς για τέτοια. Ψοφάς για τέτοια. Γιατί τους είδα λίγο παράξενα σήμερα που γυρίσαμε και πιστεύω στο συμβούλιο άμα κερδίσουμε θα έχει πιο πολύ σοου. Μου θέλω να κερδίσουμε οπουσδήποτε. Θα έχει διπλή μερίδα popcorn. Το βλέπω μεγάλο το συμβούλιο να γίνεται, μεγάλο, να... Σπάει κόκαλα. Να σπάει κόκαλα. Έχουμε αγώνα.